και ή τις τσέπες των καταναλωτών η αμόλυβδη βενζίνη που διατίθεται σε νησιά και τουριστικά θέρετρα, καθώς η τιμή του λίτρου είναι μέχρι και 25 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τη μέση πανελλαδική. Οι τιμές είναι ακριβές, αυτό το ξέρουν όλοι. Τι άλλο να πούμε. Αυτό βέβαια δεν μπορούν να το κανονίσουν οι πρατηριούχοι, αυτό εξαρτάται από τη φορολογία του κράτους. Το κράτος πρέπει να δώσει την απαιτούμενη, πώς να το πούμε, προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα και να βοηθήσει τους πολίτες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει 600 ευρώ μηνιάτικο και να θέλει 200 ευρώ τη βενζίνα για να πηγαίνει στη δουλειά του. Η τιμή της βενζίνης βρίσκεται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα σε νησιωτικές περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, όπου η διαφορά με τη μέση τιμή πώλησης της βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο φτάνει ακόμα και τα 25 λεπτά, όπως είναι η περίπτωση των Κυκλάδων. Στις περιοχές που η μετακίνηση με αυτοκίνητο εξελίσσεται σε πανάκριβο σπόρο είναι και η Ανατολική Κρήτη. Στο Ηράκλειο, παραθερίζουν, γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους με 1,48,6 ευρώ το λίτρο. Παρόμοια είναι και η εικόνα στο Λασίθι, όπου η αμόλυβδη βενζίνη έχει τιμή 1,48,4 ευρώ το λίτρο. Αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο, σε συγκεκριμένη περίοδο, στοχοποιούν κάποιους νομούς της Κρήτης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ δεν είναι αληθείς αυτά που λέγονται, σήμερα η τιμή, μέση τιμή βγαίνει από το Υπουργείο Εμπορίου, από τη Διεύθυνση Εμπορίου, μπορεί να τη ζητήσει οποιοδήποτε. Η τιμή σήμερα είναι στο 1,455. Είναι αναλόγως στην περιοχή, πιστεύω. Θα τη βρούμε και πιο φθηνά και πιο ακριβά, αναλόγως. Ψάχνετε να βρείτε τιμή καλύτερη? Όχι, βάζω από συγκεκριμένα βενζίνα. Δηλαδή από εδώ, ας πούμε, μένω κοντά να ξέρω τι γίνεται, γιατί δεν είναι και παντού καθαρή βενζίνα. Και θέλω να είμαι από κάπου συγκεκριμένα. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ηρακλείου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια στα πρατήρια του νομού και μόνο σε πρατήρια απομακρυσμένων περιοχών μπορεί να εντοπιστεί αυξημένη τιμή, η οποία οφείλεται μόνο στο κομμάτι της εκπτωτικής πολιτικής που ακολουθούν οι εταιρείες. Δεν υπάρχει καμία εσχροκέρδεια. Ούτως ή άλλως έχουν γίνει κοστολογικοί ελέγχοι πάρα πολλές φορές. Δείχνει ότι τα πρατήρια θέλουν κάποια συγκεκριμένα λεπτά για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα. Ούτως ή άλλως φαίνεται, διότι τα πρατήρια κλείνουν πανελλαδικά, έχουμε μείωση των πρατηρίων και απόλυση πολλών ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτά τα πρατήρια. Άρα λοιπόν, αν σκοκερδούσαμε ή οτιδήποτε άλλο, τα πρατήρια δεν θα κλείνανε. Όχι, εντάξει, είμαι ευχαριστημένη, όλα καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι προς τον παρόν. Στο μεταξύ, την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Ελλάδα λόγω των υψηλών φόρων. Αυτό προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία του Eurostat που υπολόγισε τις μέσες τιμές των υγρών καυσίμων στα 28 κράτη. Οι μετρήσεις έγιναν τόσο σε επίπεδο τιμών λιανικής πώλησης όσο και σε εκείνο των προφόρων.